θα υπήρχε παρέτηση του Κούπερ. Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έκρινε ότι θεώρησε ότι έπρεπε να παραιτηθεί για το δικό του, με το δικό του σκεπτικό, έτσι έκρινε. Αλλά νομίζω ότι είναι απώλεια για τον Άρη. Γιατί δεν έχουν οι ομάδες, οι ελληνικές τουλάχιστον, άμα βγάλουμε της Αθήνας έτσι δυνατότητα να βλέπουν μεγάλα ονόματα στον πάγκο ως προπονητές και διαχειριστές έτσι, των υλικών. Εντάξει, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Νομίζω... Εγώ νομίζω αν κερδίσει ο Άρης το παιχνίδι θα παραμείνει ο Μιχαλίτσος προπονητής. Δηλαδή θα πορευτεί και ο Άρης όπως πορεύτηκαν πολλές ομάδες. Εντάξει, μπορεί να πορευτεί μέχρι νεοτέρας, ναι. Όπως ας πούμε ο ΠΑΟΚ, η Ξάνθη, η Ξάνθη κράτησε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και αυτός ήταν υπηρεσιακός, ήταν να βρεθεί άλλος, έμεινε. Υπάρχει δηλαδή αυτό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να παραμείνει ο ίδιος προπονητής. Κοίταξε, άμα το σκεφτεί κάποιος λογικά, δεν έχει νόημα τώρα να πάρεις κάποιο προπονητή. Ναι. Είσαι πόσες αγωνιστικές πριν το τέλος. Να του δώσει πόσα χρήματα. Εντάξει, μπορεί να είσαι μεταγραφική περίοδο, αλλά. Αν θα πάρει προπονητή, θα πάρει για 1,5 χρόνια, για 2 χρόνια. Ακριβώς. Και οποιονδήποτε και να πάρει τώρα μαγικό ραβδί δεν έχει. Φυσικά. Μέχρι να μάθει την ομάδα τελείωσε το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Μέχρι να μάθει την ομάδα. Μέχρι να μάθει που παίζει κάθε παίχτη. Μέχρι να μάθει τα χούγια του παίχτη. Μέχρι να μάθει την οτροπία του κόσμου. Ναι. Να μάθει την οτροπία τη Ελλάδο. Πολύ βασικό. Ειδικά άμα είναι από. Δεν γνωρίζει καθόλου από Ελλάδα, είναι σημαντικό αυτό που λε. Μέχρι να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Οπότε δεν ξέρω αν τελικά η ομάδα θα έχει γενικά όφελος, είτε αυτό σου λέγεται Άρης, είτε αυτό σου λέγεται οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σωστό. Πάντως, για να κλείσω το σχόλιο μου περί του μάτσου, νομίζω ότι πρέπει να γίνει διαχείριση, έξυπνη διαχείριση και από τους δύο. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Και να αφήσω λίγο στην άκρη το γόητρο που εντάξει δεν γίνεται να το αφήσεις. Γιατί πάντα το ΠΑΟΚ Άρης και το Άρης ΠΑΟΚ είναι ενδιαφέροντα μάτς. Αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετικά μάτς σε κάθε χρονική περίοδο που γίνονται αυτά. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν έχει αντίπαλο ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Με βάση τη βαθμολογία πάντα. Και ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Με τη βαθμολογία πάντα έτσι. Από αυτό και μόνο. Αυτά. Τώρα μην με ζητήσεις να δώσω σημείο, δεν ξέρω. Όχι, προβλέψεις θα κάνουμε. Θέμα είναι ενδιαφέρον να δούμε και ποιες διαιτητές θα είναι. Αν και οι μισοί παραπέμπονται από τις αγωνιστικές, δεν θα μείνουν και διαιτητές. Οι διαιτητές να τους βρεις εσύ που είναι αγαπημένοι στην κατηγορία και έχεις ακριβώς μία. Θα κάνουμε προβλέψεις. Θες να δούμε τι είπαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν ξέρω, το κοντρόλ θέλει. Κοντρόλ θέλεις. Πάμε. Μίλησε η φωνή πάμε του. Πάμε και να λάρει. Νομίζω αυτό το μάτς για τη Λάρισα είναι εξάποντο. Έτσι θα το έλεγα εγώ, ναι. Αν το πάρει. Νομίζω ότι θα πάω με το κίνητρο. Διπλό. Ναι. Άσος, κολώνα. Σ' άρεσε, ε. Πάω Σκόντα Ξάνθη. Άσος. Συμφωνούμε. ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου. ΑΕΚ Ολυμπιακός Βόλου νομίζω ότι είναι προστοχή κλείνω. Εγώ να σου πω για χειροβομβίδα. Να πάρει διπλό ο Βόλος. Ναι. Κάτσε, εσύ ξαφνικά την έχεις κάνει σούπερ ομάδα και τον Κοκόντεβιτς από εκεί που το ήθελες να τον καθαιρέσεις, τον έχεις κάνει προπονηταρά να πούμε. Ναι, sorry, λάθος. Έχω χάσει με σένα εδώ πέρα. Εγώ θα πω διπλό. Εγώ θα πω χ. Καβάλα Ηρακλής. Καλά παίζει πάλι ο Ολυμπιακός Βόλος, συμφωνεί, αλλά είναι και η τύχη της ΑΕΚ, έτσι. Καλά, εντάξει. Καβάλα Ηρακλής. Δεν ξέρω αν επιστρέφουν εκεί τα στόπερ της Καβάλας, αλλά άσο θα πω. Κι εγώ για άσο κλείνω, αλλά άσο χ, τώρα χ θα πω. Καβάλα Ηρακλής, έτσι. Ναι. Εγώ θα πω άσο. Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Πανσεραϊκό Ατρόμητο, εγώ θα πω διπλό. Νομίζω ο Πανσεραϊκός με τις μεγάλες ομάδες θα πάει πολύ καλά, αλλά με τις μικρές υστερεί. Έτσι θεωρώ. Εγώ θα πω. Και όπως με βλέπεις, κυνηγάω την έκπληξη, έτσι. Ναι, ναι. Όπως όποιος ακολουθήσει θα. Θα καεί. Θα πλουτίσει. Όποιος ακολουθήσει θα πλουτίσει. Πανσεραϊκός Ατρόμητος χ. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Με βάση την προϊστορία και το περσινό παιχνίδι έτσι που το φέρνω λίγο
αμυδρά στη μνήμη μου. Εγώ λέω ότι είναι χ2. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, αλλά θα δυσκολευτεί να κερδίσει. Οπότε πάλι για την έκκληση θα πω χ. Διπλό. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, επειδή έχει και προπονητή καινή θέση, τώρα με κάνει υπηρεσιακό, θα κατεβεί ο Αστέρας, μάλλον διπλό είναι το μάτς. Ναι, διπλό θα πω και εγώ. Σε άλλη περίπτωση ίσως να ρίσκαρα λίγο. Ο Κάμπος τώρα που σκέφτομαι βγήκε στο προσκήνιο, θυμάσαι? Ο πρώτος εκείνος που ήρθε και έκανε κάτι παπάδες και εξαφανίστηκε, αυτός θέλει να ξανάρθει, λέει. Αυτοπροτάθηκε, έτσι. Εντάξει. Λέει, έρχομαι, άμα θέλετε. Εργοτέλης Άρης. Χι. Και εγώ για εκεί, με το που το είδα έτσι, μου γραφώθηκε το χι. Γεια σου, η διπλό θα έρθει, χι. Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Δύσκολο. Διπλό θα πω. Εγώ... θα πω δυσκολεύεται παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός. Ναι, εγώ θα πω διπλό για άλλο λόγο. Θα πω διπλό γιατί στηρίζω Λάρισα. Γι' αυτό θα πω διπλό, όπως είδες. Α, εκεί το πας. Γιατί ζητάω διπλό της Λάρισας και ήττα του Πανιωνίου. Ναι, γιατί άμα κερδίσει η Λάρισα, κερδίσει και ο Πανιώνιος, δεν κάνουμε τίποτα μετά. Εγώ, επειδή στηρίζω όλους τους από πάνω, θα πω χι. Θες να σου δώσω το τηλέφωνο μου να μου δώσεις χαρητήρια. Δύο μόνο. Αν τα είχα παίξει αυτά... Κοίταξε ρε παιδί, εντάξει, αυτό... Έχασα μόνο τον Ηρακλή και τον Αντρόμητο. Κοίταξε, αυτά γίνονται. Κοίταξε, μία... στον Ηρακλή ήμουν για άσοχη, αλλά λέω εντάξει, πίστευα ότι... Κοίταξε, άμα κάνουμε τώρα μία στατιστική ανάλυση, είσαι μία στο εκατομμυρίο. Για πολύ μέσα. Είσαι μία στο 10.000 να πω. Όχι ρε φίλε, τα παραλές. Μία στο... εντάξει. Εδώ να σε δω. Πάμε σε αυτή την αγωνιστική. 20. Λοιπόν, Ηρακλής και Άκυρα. Ναι, εντάξει, τώρα παιδί μου στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τα βρούμε όλα, έτσι. Εντάξει, Ηρακλής και Άκυρα. Ηρακλής και Άκυρα, άσο. Κι εγώ άσο. Χωρίς ενδιασμούς τώρα θα δίνω σημεία, έτσι. Να ξέρεις. Καλά, κι εγώ ψυχρά. Τα έχω μελετημένα ήδη. Χήμα, τέρμα, τελείως. Τα έχω μελετημένα ήδη. Στο κεφάλι. Τα έχεις. Επεξεργασμένα ήδη. Έχεις κάνει. Τα έχεις μάθει απ' έξω. Σκόντα Ξάνθη ΑΕΚ. Δύο. Διπλό. Επίσης. Παναθηναϊκός Εργοτέλης. Άσο. Χ. Ατρόμητος Αστέρας. Θα το αφήσουμε τελευταίο αυτό. Ατρόμητος Αστέρας. Άσος. Χ και ένα-ένα. Κράτα το αυτό. Εντάξει. Πανιώνιος Καβάλα. Διπλό. Χ. Λάρισα Μασαραϊκός. Άσος. Χ. Στηρίζω Λάρισα για εγώ μια αγωνιστική. Άμα δεν με δικαιώσει και αυτό δεν έρχομαι την άλλη θέα, να ξέρεις. Δηλαδή με έχει κρεμάσει. Με έχει κρεμάσει δύο φορές. Εσύ έχεις βαλθεί να σώσεις τη Λάρισα. Ολυμπιακός Βόλου, Ολυμπιακός Πειραιός. Επόμενο. Το πώς περνάω. Δεν θα πει σημείο. Τι να πω σημείο, διπλό είναι αυτό. Διπλό κι εγώ. Άρης ΠΑΟΚ. Άσο. Άσο θα πω και νομίζω ότι αν μου ζητούσε ένα δυνατό σημείο θα το έβαζα. Το ρίσκαρα. Τον πιστεύει δυνατό τον Άσο, δυνατό, δυνατό, ναι. Πού το στηρίζει? Τώρα νομίζω πρέπει να κάνει ένα ρεπάνι στην εκπομπή. Και να σου πω αυτά που είπα και πιο πριν. Εγώ θα πω διπλό. Αν και κλείνω προς το χ, να σου πω είναι αλήθεια. Κυρίως λόγω ότι ο Πάκο έχει το μυαλό του. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι σε λίγο κλείνει η εκπομπή. Οπότε. Α σε που κλείνει εσύ. Ναι, θα πω. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένο για το παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάω από εκεί, βάσει αγωνιστική παρουσία, αλλά λόγω του ότι το έχει το μυαλό του στο κύπελο και είναι ο πρωταρχικό στόχο, νομίζω, για φέτο, θα πω. Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, τώρα εσύ λε την άποψή σου. Okay. Για μένα, ναι. Νομίζω ο Άρης έχει κίνητρο. ΠΑΟΚ δεν έχει. Ναι, εντάξει. Και όποιο έχει κίνητρο, δεν επιβεβαιώνεται πάντα βέβαια το κίνητρο, έχει περισσότερο ελαφρά πόδια για μένα. Πολλές φορές λειτουργεί και αντίθετα. Ναι, αυτό, φυσικά, έτσι, φυσικά έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν παίζει το ειδικά κίνητρο. Ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν βγαίνει πάντα, σύμφωνοι. Απλά έχει μεγαλύτερο πάθος. Για μένα. Εγώ είπα ότι θα πω χι λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του στο κύπελο. Δηλαδή, αν δεν το είχε, τι θα έκανε. Δεν πιστεύω θα χάσει. Είπα ότι ξεκινάω από εκεί. Δεν πιστεύω θα ωραία, χάσει. Ωραία, εντάξει. Okay.
Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός και θα φάει τους κορνέδες. Νομίζω ότι βολεύεται και με ένα βαθμό λόγω του παιχνιδιού που ακολουθεί. Ποιος λοιπόν, θα φάει τους κορνέδες. Αυτά τα λοιπόν, ολίγα. Αυτά, ναι. Πιστεύω την άλλη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μέσα στις προβλέψεις μας. Να δούμε. Και να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Το ήξερες. Το έπαιξες. Ναι, το ήξερες. Το είδες, μάλλον. Το είδες, το έπαιξες. Την περασμένη αγωνιστική τα είδα, αλλά δεν τα έπαιξα. Λες να τα παίξω αυτήν την αγωνιστική. Τώρα που θα τα παίξω, θα παίξω αντίθετα. Σίγουρα. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι, ακριβώς. Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού μαζί με τον Νίκο την επόμενη Δευτέρα να σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική που θα λάβει μέρος το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω αυτή τη φορά χωρίς ζώα παρέα, έτσι. Χωρίς μαϊμούδες, χωρίς μπανάνες, χωρίς... Εντάξει. Άρα και έτσι κρατάω λίγο έτσι μια μικρή επιφύλαξη για το Άρης ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω μια μεγάλη επιφύλαξη για όλα τα παιχνίδια. Μικρή επιφύλαξη ότι θα έχουμε, να μην έχουμε παρατράγουδα εννοώ. Αυτό λέω. Τι διαιτητικά εννοείς. Ναι, διαιτητικά. Εντάξει, εγώ σου είπα, είναι μεγάλη επιφύλαξη αυτή, όχι απλώς μικρή. Δεν το συζητάμε. Σε κάποια παιχνίδια το θεωρώ και δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε περαιτέρω τώρα, δεν πρόκειται να φύγουμε ούτε αύριο πριν από εδώ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.